Το ελληνικό δημόσιο κατάφερε να αντλήσει 400 εκατομμύρια ευρώ στη δημοπρασία 10 ετών και 15 ετών ομολόγων, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του Ιανουάριου, παρά την άνοδο των επιτοκίων, και έφτασε στο 3,98%. Αντίστοιχα, η απόδοση του 15ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,14%. Συνολικά, από την αρχή του 2023, η Ελλάδα έχει αντλήσει 6,7 δις ευρώ, έχοντας στόχο τα 7 δις. Το 2022 είχε εισπράξει περίπου 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θετική ήταν και η έκθεση της Eurostat για τον πληθωρισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε στο 4,5% από 5,4% που ήταν το Μάρτιο στην αντίστοιχη έκθεση της Eurostat. Εντυπωσιακή ήταν η πτώση του πληθωρισμού στην Κύπρο, που από το 6,1% το Μάρτιο έφτασε στο 3,9% τον Απρίλιο. Ελλάδα και Κύπρος έχουν τον 5ο και 4ο αντίστοιχα χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, όπου την ίδια ώρα ο μέσος όρος ανέβηκε οριακά από το 6,9% του Μαρτίου στο 7%.